Παραμονές Χριστουγέννων του 1998, άγνωστοι έκλεψαν ένα φορτηγό ψυγείο γεμάτο γαλοπούλες του Ρέντι. Για τρεις ημέρες, όλοι αναζητούσαν το φορτηγό με το πολύτιμο εμπόρευμα που είχε ξεκινήσει από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι μια ιστορία μέσα στην ιστορία των ανθρώπων που έμαθαν στους Έλληνες να τρώνε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Η κλοπή στις 21 Δεκεμβρίου του 1998 είχε απασχολήσει τον τύπο της εποχής. Το φορτηγό μετέφερε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτο στον Ασπρόπυργο. 1.306 συσκευασμένες γαλοπούλες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που είχαν συνολικό βάρος 7 τόνων και η αξία τους ήταν περίπου 10 εκατομμύρια δραχμές. Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το φορτηγό στην οδό Κένεντι στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, όμως το επόμενο πρωί αυτό είχε εξαφανιστεί. Η παράδοξη κλοπή σήμανε στην Αττική το ακόμη πιο παράδοξο χριστουγεννιάτικο κυνήγι της γαλοπούλας. Στη δεκαετία του 60 λοιπόν ήρθε η γαλοπούλα στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή καταρχήν ως αντικείμενο εκπαίδευσης των παιδιών σε ένα καινούριο κουλερικό το οποίο θα έδινε καινούρια θρεπτικά συστατικά. Αυτό λοιπόν δεν ήταν συνωματικό, ξεκινούσε από την ήδη υφιστάμενη εμπειρία των Αμερικανών καθηγητών στην σχολή. Η γαλοπούλα έγινε γνωστή, επελέγει από γνωστούς σεφ, από γαστρονόμους και ανθρώπους που αναγνώρισαν την αξία του καινούριου κρέατος και σταδιακά πήγαμε από τις 500 στις 1000 και από τις 1000 στις 2000 και στις 10.000 και στις 20.000 που είναι σήμερα γαλοπούλες που εκτρέφονται για να πλαισιώσουν το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων στην παραδίδα μας. Δείτε ότι αγοράζουμε πάρα πολλά κιλά ρίγανη. Δεν ρωτάτε κανείς τι κάνουν τη ρίγανη, την ταΐζουμε στις γαλοπούλες, όπως ταΐζουμε και στις κότες, αντίστοιχες τροφές που ανήκουν στην κατηγορία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και που δίνουν ιδιαίτερες ιδιότητες και ιδιαίτερες γεύσεις. Η θρεπτική αξία του κρέατος της γαλοπούλας έχει το χαρακτηριστικό καταρχήν του κρέατος των πουλερικών, δηλαδή λιγότερα λιπαρά και καλής ποιότητας λιπαρά. Πίσω στην ιστορία των Χριστουγέννων του 1998, όλοι αναζητούσαν στην Αττική το κλεμμένο φορτηγό. Την τρίτη μέρα, και ενώ οι ελπίδες είχαν εξανεμιστεί, το φορτηγό βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον Ασπρόπυργο. Οι γαλοπούλες ήταν στη θέση τους. Οι κλέφτες δεν μπόρεσαν να τις πουλήσουν, γιατί ήταν συσκευασμένες με το λογότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Βέβαια, οι γαλοπούλες είχαν χαλάσει, δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν. Οπότε χάθηκαν οι γαλοπούλες μεν, αλλά προσέφεραν τη γνώση, ποια γνώση, τη γνώση της ιδιαίτερης προσοχής, γιατί κρύβαν μέσα τους την υπόθεση ενός φορτίου που έχει την πολυτιμότητά του και μπορεί να γίνει στόχος. Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες δεν έχουν πάντα χαρούμενο τέλος. Το εορταστικό δώρο δεν παραδόθηκε τελικά στους εργαζόμενους. Σήμερα τη συζητάμε την ιστορία, όχι τόσο για να μην μας κλέψουν το φορτηγό στην πορεία, αλλά το συζητάμε πιο πολύ για να ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλά.